Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. 11.061 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στην Ελλάδα κορονοϊού. Από αυτά τα 682 στην Κρήτη, 4 οι θάνατοι από επιπλοκές της νόσου στα νοσοκομεία. Αφορά σε 2 άνδρες στο νοσοκομείο Χανίων ηλικίας 79 και 87 ετών και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 2 γυναίκες ηλικίας 70 και 86 ετών. Χαλαρώνουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού από την 1η του Μάη. Το Πάσχα ωστόσο ισχύουν, υπενθυμίζεται, τα ήδη υπάρχοντα με τη σύσταση για χρήση μάσκας, όπου υπάρχει συγχρονισμός σε εξωτερικούς χώρους. Μετά από 2 χρόνια θα τελεστούν κανονικά και όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις με υγειονομικά πρωτόκολλα. Για τους εμβολιασμένους ο κίνδυνος είναι πλέον εξαιρετικά χαμηλός, για εισαγωγή σε μέθη για θάνατο είναι χαμηλότερος και από αυτόν της γρίπης για να πάθουν κάτι, λόγω και της σχετικά χαμηλότερης νοσηρότητας της όμικρον, δήλωσε σχολιάζοντας την κατάργηση περιοριστικών μέτρων ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Κορονοϊό, Γκίκας Μαγιορκίνης. Ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 3ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, 15 Μαΐου η εκλογή του Προέδρου και των 300 μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κεντρική η Λιτού είναι μια συνολική στρατηγική για την πολιτική αλλαγή στη χώρα, στη βάση συνεργασιών που πιστεύει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Νάσος Ηλιόπουλος. Επιποδός και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς το Σάββατο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, το δεύτερο προσυνέδριο του κόμματος, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια πλειάδα υπουργών και υφυπουργών, με σημεία αναφοράς τα Υπουργεία Τουρισμού, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς στην θεματολογία του υπάρχουν οι ενότητες Τουρισμός και Ναυτιλία, πρωτογενής τομέας παραγωγής. Με τους αγρότες και κτηνοτρόφους των Χανίων να ζητούν δια των εκπροσώπων τους δραστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση για την επιβίωσή τους, εξηγώντας πως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι ψίχουλα μπροστά στον καταιγισμό των αυξήσεων, ολοκληρώθηκε χθες η περιοδία του Γιώργου Γεωργαντά στην Κρήτη. Καταλήμματα, εστίαση και εκπαίδευση ώθησαν την αγορά εργασίας κατά τον Μάρτιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 34.373 νέες θέσεις εργασίας, όπως αποτυπώθηκε στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Νέα πτώση στο ποσοστό ανεργίας στη χώρα το Φεβρουάριο, καταγράφει και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, διαμορφώθηκε στο 12,8%, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση σε σύγκριση με το 12,9% του Ιανουαρίου. Θέλει αντιδράσεων για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, δουλειές ξανά απέναντι υπουργός αντιπολίτευση. Οι εργαζόμενοι του οργανισμού κατηγορούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας ότι το νομοσχέδιο στοχοποιεί ενέργους, βάζει απέναντι εργαζόμενους και ενέργους και δίνει υπερεξουσία σε μια διοίκηση που θα διαχειρίζεται χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και αποθεματικά. Αντιδράσεις και έναντι των φράσεων του Πρωθυπουργού που έκανε λόγο για επαγγελματίες, όπως καταγγέλουν ανέργους, ανέργους καριέρες και καταχρεστές. Ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης παρότρινε από την πλευρά του την αντιπολίτευση να συνεχίσει την κριτική της στο ίδιο μοτίβο με την κυβέρνηση, όπως είπε, να της είναι ευγνώμων γι' αυτό, καθώς εκτίθεται, δείχνει την κοινωνική της απομόνωση και ένα φανατισμό άνευ προηγουμένου, πηγαίνοντας κόντρα σε μία σειρά από αυτονόητες ρυθμίσεις της κοινής λογικής. Ο Υπουργός αναρωτήθηκε επίσης τι είδους τιμωρία είναι η εισαγωγή για πρώτη φορά του επιδόματος εργασίας, δηλαδή η δυνατότητα ένας άνεργος που προσλαμβάνεται να παίρνει το μισό επίδομα ανεργίας μέχρι και το χρόνο που θα έπαιρνε κανονικά αν δεν προσλαμβανόταν. Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε από τον κύριο Χατζηδάκη να μην κάνει το ίδιο λάθος, είπε σήμερα στον 984 ο βουλευτής Σωκράτης Βαρδάκης. Είναι βεβαρημένο το παρελθόν του Υπουργού Εργασίας, καθώς χρεώνεται με την τύχη της Ολυμπιακής, της ΔΕΗ, της Επικουρικής Ασφάλισης και τώρα της διάλυσης του ΟΑΕΔ. Ιδιαίτερα σοβαρή και η δυνατότητα αξιοποίησης των αποθεματικών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για τα οποία υπήρχε η δέσμευση χρήσης μόνο για στεγαστική πολιτική και για τις υπόλοιπες αρμοδιότητες της ΔΥΠΑ, ενώ δεν αποτελούν πια αυτοτελή λογαριασμό μέσα στα έσοδα του ΟΑΕΔ. 200 εκατομμύρια το κόστος αλλαγής του ονόματος του ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ, στο 1.320.000 το κόστος της διαφημιστικής καμπάνιας της και απαξιωτικές φράσεις του Πρωθυπουργού σε βάρος των ενέργων ερμηνεύουν τις προθέσεις της κυβέρνησης, σχολιάζει από τη δική του την πλευρά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, Γιώργος Μακράκης. Σημειώνει
ότι δεν μπορούν να ενοχοποιούνται και να στοχοποιούνται 1.100.000 ανεργοί. Μείζον ζήτημα για τον ίδιο η πρόβλεψη διαγραφής του ανέργου από τα Μητρώα για 6 μήνες έως 2 χρόνια, εφόσον αυτός δεν αποδεικνύει ότι αναζητεί εργασία ή δεν συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια, διάταξη που απεμπολεί τις ευθύνες της κυβέρνησης έναντι της ανεργίας. Ανώτερο και από τον East Med είναι η Ελλάδα να προχωρήσει στις έρευνες για το δικό της φυσικό αέριο και τις εξορίξεις, διεμήνησε σήμερα μέσω του 1984 ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογοναθράκων Γιάννης Μπασιάς. Είναι θετικό μεν ότι έστω και αργά χρονικά ξεκινούν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες και στην Ελλάδα. Όμως η πράξη είναι αυτή που θα αποδείξει αν το εννοούν ή αν απλά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της στροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την πάτησε με το ενεργειακό μείγμα και όλα αυτά γίνονται προσχηματικά, σημείωσε. Η ταχύτητα είναι, είπε, ζωτική σημασία, αφού Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, ακόμα και Κροατία σπέβδουν για τις δικές τους έρευνες ώστε να προσελκύσουν μεγάλα κεφάλαια στις χώρες τους. Ο Γιάννης Μπασιάς σημείωσε ότι χωρίς γρήγορους ρυθμούς στην υπόθεση η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πάλι εκτός παιχνιδιού, όταν όλες οι χώρες γύρω της δεν είναι κουτές που σπέβδουν με κάθε τρόπο να ερευνήσουν και να αξιοποιήσουν τα τελευταία ίσως παγκόσμια συμβατικά αποθέματα ορυκτού πλούτου σε τέτοιες ποσότητες. Πειραγμένες αντλίες εντοπίστηκαν τους τελευταίους μήνες σε πρατήρια της Κρήτης μέσα από τη συνεργασία των ενώσεων βενζινοπολών και της περιφέρειας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο Ηρακλείου Λυκούργος Αμόλης, καλεί τους καταναλωτές να αποφεύγουν το φτηνό καύσιμο, να κοιτάζουν τη μέση τιμή ώστε να μην τους εξαπατούν. Στην Αττική, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισε παράλληλα πρατήριο, το οποίο σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις διοχέτευε στην αγορά λαθρέα καύσιμα και προχώρησε σε τρεις συλλήψεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποίησεις τραβώντας χειρόφρενο αφήνει η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, καθώς οι διαρκείς ανατιμήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στα μεταφορικά έχουν επιβαρύνει τον κλάδο. Παράσταση διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προς την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, την 3η 10 του Μάη. Διαμαρτύρονται για την τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την έλλειψη προσωπικού σε όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Διεκδικούν επίσης την μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών, όπως και την επιστροφή των συναδέλφων τους που βρίσκονται σε αναστολή. Στη Βουλή, η επιστολή της Ελμή Ηρακλείου από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζητεί την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και ελάχιστη βάση εισαγωγής, όπως επίσης σημείωσε τη σύλληψη των εξεταζόμενων θεμάτων των πανελλαδικών. Οι καθηγητές παραθέτουν αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η Τράπεζα Θεμάτων είναι ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Εκφράζει την καθολική απέτηση της βάσης του κλάδου για να αναλάβουν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης τις ευθύνες τους. Παράλληλα, διεκδικεί να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής που πολλαπλασιάζει τις ανισότητες και τους φραγμούς για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πακρίτιο μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος προκυρήσουν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ομού Ηρακλείου, η Ένωση Φιλολόγων Ηρακλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Θέμα του διαγωνισμού, το διήγημα μπορεί να αναφέρεται στη ζωή των μικρασιατών Ελλήνων πριν από την καταστροφή, διάφορες εκφάνσεις του πολιτισμού τους, ήθη, έθιμα, κοινωνική ζωή, στο μικρασιατικό πόλεμο, στην προσφυγιά, την εγκατάσταση των προσφύγων στην καινούργια πατρίδα ή και στην επιβίωση του μικρασιατικού πολιτισμού και των εθήμων στο σήμερα. Προωθούνται άμεσα οι πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ύψους 8,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 8.597 επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πως άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ θα δοθούν ως βοήθεια στους πολίτες την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως διευκρίνησε, θα αφορούν στην επιταγή ακρίβειας των 200 ευρώ, στην ενίσχυση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, συνολικά 47 εκατομμύρια ευρώ, στην επιδότηση των 200 ευρώ στα ταξί και στην επιδότηση των καυσίμων. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Ως πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις δηλώσεων για το Εθνικό Κτηματολόγιο εμφανίζεται η Κρήτη, καθώς στο νησί σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής.
Ειδικότερα, μεγάλο μέρος της Κρήτης, οι Κυκλάδες, τα νησιά του Αργοσαρονικού και του Βόρειου Αιγαίου κατέχουν τα πρωτεία στην καθυστέρηση συλλογής δηλώσεων για το κτηματολόγιο και κατά συνέπεια για την ολοκλήρωσή του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στο Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Μισοϊράκλειο, όπου μέχρι στιγμής σημειώνονται τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην ιστορία του κτηματολογίου και συγκεκριμένα 15% στο Ρέθυμνο, 5% στα Χανιά και 3% στο Μισοϊράκλειο. Με ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος βαρύνονται 4 νεαροί, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, που φέρονται να εμπλέκονται σε 3 περιπτώσεις ένοπλων ληστείων που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου στα τέλη του περασμένου Μάρτη. Τροχαίο με την εμπλοκή 3 οχημάτων στην Εθνική Οδό Χανίων και το ύψος της παραλίας Κουρνά σήμερα το μεσημέρι. Στο νοσοκομείο μία γυναίκα. Στην Μπούκα μετέβει ο Γενικός Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Καρίμ Καν, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία τόπο εγκλήματος. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε σήμερα πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα επέβαλε κυρώσεις σε βάρος 398 μελών της Αμερικανικής Βουλής, των αντιπροσώπων και 87 καναδών γερουσιαστών, όπως ανακοινώθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν επέλεξε να μην επαναλάβει τον όρο γενοκτονία που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός ομολογός του για να κατηγορήσει τον Ρώσο πρόεδρο, προκαλώντας την οργή Ζελένσκι. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ναών και χώρων λατρείας στην Ουκρανία, διεμήνυσαν ο Οργανισμός για την Ασφαλεία και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, όπως και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Ρωσία ανακοίνωσε εχθές ότι πάνω από 1.000 Ουκρανοί παίζουν ναύτες, μεταξύ αυτών και 162 αξιωματικοί που, υπερασπίζοντας τη Μαριούπολη, παραδόθηκαν στις ρωσικές δυνάμεις. Το Κρεμλίνο επέστρεψε από χθες την στρατηγική της καθολικής αναμέτρησης με τις ουκρανικές δυνάμεις, απειλώντας ότι θα χτυπήσει ακόμα και κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο, αλλά και τα οχήματα από τη Δύση, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών που μεταφέρουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Κινητικότητα από χθες ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με τη Φιλανδία, η οποία ανακοίνωσε, όπως και η Σουηδία, ότι προτίθεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Τεράστιες οι ανάγκες αμάχων και προσφύγων της Ουκρανίας, πολύτιμη η βοήθεια των Ελλήνων, σημειώνει στον 1984 η Γενική Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, Ευγενία Θάνου. Αναφέρεται στις επίμονες και επίπονες προσπάθειές τους για να φτάσει η βοήθεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στα νοσοκομεία της Ουκρανίας, από την Οδυσσό μέχρι το Κίεβο και όπου αλλού μπορούν να προχωρήσουν οι ομάδες και οι συλλογικότητες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προκαλέσει μια τριπλή κρίση, η οποία επηρεάζει τα τρόφιμα, την ενέργεια και τις χρηματοοικονομικές αγορές σε όλο τον κόσμο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ στην πρώτη επίσημη έκθεσή του σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου. Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια τέλεια καταιγίδα που απειλεί να καταστρέψει τις οικονομίες πολλών ανεπτυσσόμενων χωρών, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, Αντώνιο Γκουτέρες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της ιστορίας του δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Τούμπα την Μαρσέη με στόχο ένα εισιτήριο στα ημιτελικά του Europa Conference League. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ, καθώς ξεκινάει η μεγάλη διοργάνωση με τους προημιτελικούς. Στις 3 ο Αλμυρός θα παίξει με τον Πόρο, ενώ στις 7 ο ΠΟΑ με τον Ανθεστίωνα. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο το Σάββατο στις 17:45 με ένα πλούσιο τελετουργικό πριν τη σέντρα αλλά και κατά τις απονομές. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου η ΕΠΣΗ σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις με τη συμμετοχή παιδιών, ακαδημιών ποδοσφαίρου από σωματεία του Μαλεβιζίου. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στην πλατεία έξω από το Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Η Μακάμπι Τελαβίβ επιβλήθηκε με 85-76 της Φενέρμπαχτσε σε ξαναβολής μάτς για την 23η αγωνιστική και κατέλαβε την 5η θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. 984. Ο καιρός. Καλός ο καιρός στην Κρήτη, ανεμία από βορειοανατολικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ έως τους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.